ζήλεψε όταν ήρθε ο Βασίλης. Ναι. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο και συμβαίνει σε όλα τα παιδάκια. Επειδή είναι όμως μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, δηλαδή είναι ένα παιδάκι που ξέρει. Ακριβώς ξέρει γι' αυτό. Ξέρει τι να περιμένει. Ναι, όχι. Δεν το ήξερε, διότι ήταν μόναχο παιδί. Μεγάλος έχοντας όλο το ενδιαφέρον επάνω του. Και ενώ για αρκετά χρόνια μου ζητούσε αδερφάκι, όταν τελικά ήρθε τον αδερφάκι. Το έλεγε, το ζητούσε. Ήθελε πάρα πολλά χρόνια, ναι. Κάποια στιγμή νομίζω απογοητεύτηκε. Σου λέει: μαμά μου δεν πρόκειται να μου κάνει, οπότε δεν θα το ξαναπώ. Όταν ήρθε όμως, του κακοφάνηκε, γιατί ξέρεις πολύ καλά, όταν έρχεται ένα μωράκι στην οικογένεια, όλοι τρελαίνονται, όλοι πέφτουν πάνω από το μωρό. Εντάξει, τώρα είναι μια χαρά, τον προσέχει, παίζουν λιγάκι. Αλλά και αυτό επίσης είναι ένα λίγο δύσκολο στάδιο για το παιδί που έχει μεγαλώσει αρκετά χρόνια μόνο του και ξαφνικά έρχεται ένα άλλο μωράκι και πρέπει να τα μοιραστεί όλα. Αυτά που μέχρι τώρα ήταν μόνο δικά του. Το μωρό τον λατρεύει? Το μωρό, ναι. Μπαμπίνο και μπαμπίνο και μπαμπίνο και τρέχει από πίσω του. Ποια είναι η σχέση τους με τον μπαμπά? Πολύ όμορφη είναι η σχέση τους με τον μπαμπά, αλλά δεν τον βλέπουν πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Πιο αυστηρός ποιος είναι από τους δύο? Αυτό είναι ένα θέμα που με πονάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Διότι εγώ που είμαι εκεί όλη μέρα και παιδεύομαι και. Δεν με ακούνε ποτέ. Μόλις μιλήσει ο Σάββας, τέλος. Τέλος, Σούζα. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο ακούν. Και οι δύο. Έτσι είναι, ναι, νομίζω. Με νευριάζει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι έτσι είναι στα περισσότερα ζευγάρια. Δηλαδή, ναι, ο μπαμπάς είναι μια ανδρική φιγούρα. Έχει έναν άλλο ρόλο, βέβαια. Η οποία, ναι, έχει, ρε παιδί μου, βγάζει κάτι πιο, ναι, σταθερό, ναι, μέσα στο σπίτι. Σταθερό. Είναι, ξέρεις, είναι η φύση του άντρα. Που έχει αυτή, ρε παιδί, τη δυναμικότητα. Και πολλά αυτό. Ναι, ναι. Λίγο τον φοβούνται. Εντάξει. Και σεβασμός, αλλά και λίγο φόβος. Το βγάζει αυτό ο πατέρας. Εσύ.